Παρακαλώ. Αυτό θα είναι φιλολογικό καλό. Αυτό είναι νομικό καλό. Έχω βάλει και μια παροιμία μαλακία εντελώς. Ενώ τα άλλες είναι φιλοσοφημένες βαθύτατα. Η προειδοποίηση μου άρεσε. Λοιπόν, αυτή έχει υπογράμμει. Λοιπόν, καλά, άσπρο κόλλο που έχει νύφη, να είχαμε και εμείς η γύφτη. Εγώ θα μιλήσω τελευταίο σε αυτό. Εγώ θέλω να το δω τώρα γιατί. Θα το διαβάσω μια φορά γιατί μου άρεσε. Ναι, 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 ωραίο. Άσπρο κόλλο που έχει νύφη, να είχαμε και εμείς η γύφτη. Τι ξέρω. Περίμενε τώρα. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Δυσκολεύομαι τώρα, έτσι. Μπορεί να περάσουμε σε χωράφια τα οποία είναι. Δεν ξέρω αν θα το προσεγγίσουμε αυτό σωστά. Εγώ το βρήκα, ναι. Λοιπόν, και άσπρο κόλλο που έχει νύφη. Νύφη έχει άσπρο κόλλο πάντα. Επειδή είναι το νυφικό, α πούμε. Εγώ δεν θέλω, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πάλι δεν είναι. Όχι, όχι, εντάξει. Οπότε μιλάς θεωρητικά. Ναι. Ωραία. Θα πω όμως ότι δεν είναι αυτό που παίρνετε για ακόμα μια φορά και ότι είναι ουσιαστικά άσπρο κόλλο να έχει νύφη. Όταν κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Αλλάζουμε, περίμενα, αλλάζουμε ένα βασικό κομμάτι τη πρώτη θάλασσα. Ναι, περιμένετε. Τι δεν μαυρίζει ποτέ, ο πισινόσμα. Κάποτε, δεκαετίες πριν. Όχι, όχι, έτσι είναι. Γιατί τώρα η νύφη προφανώς. Πού πήγε τώρα, ρε φίλε, δηλαδή, ότι είσαι με το μαγιό να πούμε στη θάλασσα και δεν μαυρίζει ο κόλλο. Και λέει τώρα να είχαμε και εμείς οι γύφτη. Γιατί οι γύφτη δεν έχουν κλίματα και δεν προφανώς μαυρίζουν τα πάντα και μου αφήσει και το πισινό του σε πολύ καλό. Βέβαια πήγαινε ποτέ το μυαλό μου, αλλά πρέπει να έχει δίκιο. Εμείς θα πούμε άλλες μαλακίες τώρα όμως. Εννοείται. Γιατί με μου κάνει αυτό. Εμένα δεν μου κάνει αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή να το καλύψω με αυτή τη μαλακία που είπες τώρα. Δηλαδή επειδή δεν έχουν λεφτά να πάρουν μαγιό, με δουλεύεις τώρα κι εσύ. Είναι κοινωνικό μήνυμα. Άσπρο κόλλο που έχει νύφη. Νύχη έχει άσπρο κόλλο. Γιατί θα σου πω εγώ. Γιατί κάνουν λεύκα σκόλλο τρυπίδα. Είναι τη μοδό. Ναι! Είναι τη μοδό. Λοιπόν, είναι πολύ πρόσφατη κυρίες και κύριοι. Είναι μετά τη δεκαετία του 80 που έγινε μόδα η λεύκανση της κολοτρυπίδας. Έτσι. Λοιπόν, και οι γύφτοι απλά δεν θέλουν να είχαμε και εμείς οι γύφτοι είναι πολύ μαύροι και πάνω κοστίζει πάρα πολύ κολοτρυπίδα. Άμα θες να βάλουν το οικονομικό μέσα. Και να περάσουν οι τράτες στην κολοτρυπίδα. Να κάνουν διπλή λεύκανση. Είπε που συμφωνεί. Τώρα. Βασικά, ναι, ίσω και να συμφωνώ. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να είχαμε κι εμεί εκεί γύφτη άσπρο κόλλο που έχει νύφη. Είχαμε... νομίζω ότι είναι από τα δύσκολα, ε. Ναι, όχι, είναι δύσκολο γιατί η προσέγγιση είναι και κοινωνικού περιεχομένου. Εκτό και εννοεί, εντάξει, το προφανέ. Υπάρχει ένα κρυφοταξικό ζήτημα εδώ πέρα που εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί. Να το φίξουμε λίγο. Γιατί αυτή η παροιμία κρύβει ρατσιστικά μηνύματα. Είναι από τι καλέ ρατσιστικέ. Και τα κράζουμε. Τα κράζουμε και τα κραυνώνουμε. Ενώς επειδή θεωρούν οι άνθρωποι ότι επειδή η φίλη μας εκεί είναι λίγο πιο μελαμψή, ναι. Που έρχεται σε αντίθεση με τον ηθικό το λεγό, ναι. Μην το πάω πιο πέρα γιατί πάμε σε Φρόιντ καταστάσεις. Λοιπόν, η νύφη δεν θα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον προλαλήσατα και με την προλαλήσασα, αλλά η προλαλήσασα με το έκαψε λίγο τον εγκέφαλο, δεν το είπα πήγα τόσο πολύ. Η νύφη επειδή είναι η λεύκα τη κολοτρυπίδα που τη δέχομαι. Και συμφωνώ ότι η παροιμία είναι πολύ πρόσφατη. Ή αν δεν είναι, θα γίνει must και trend. Θυμηθείτε το αυτό. Μετά από τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, η νύφη, επειδή καλύπτεται από το λευκό νυφικό και ενέχει αυτή την αθότητα. Οπότε είναι λευκό πραγματάκι. Αγνό και γαλακτένιο. Γαλακτένιο είπα. Γαλακτερό. Λοιπόν, σε αντίθεση με του φίλου μα, του γύφτε, αυτό το κρυφορατιστικό μήνυμα που υπάρχει εδώ μέσα, ότι το λιγουρεύονται αυτό. Ότι μακάρι να ήταν και εμένα. Τα λιγουρεύεστε. Άσπρο ο κόλο, ενώ εγώ. Όπως χτίζω στον προλαλήσαντα, γιατί συμφωνώ με την προσέγγιση του. Ενώ εγώ, ο Άμυρος, για να έχω τέτοια ιστορία, ούτε τον ηθικό με σώζει, ούτε η λεύκανση. Μα να σου πω κάτι. Φανταστείτε τώρα ένα γύφτο με γυμνό κόλλο. Ξεκάθαρα το λέει ότι, ξεχωρίζω εγώ τι εθνικότητα είμαι. Από τον κόλλο. Ναι. Τι λες, ρε μας. Θα μας τρελάνει τώρα. Ιδέα για την Μπένετον είναι αυτό. Ιδέα για την Μπένετον. Ιδέα για την Μπένετον. Θα πρέπει να βάλουμε κολαράκια. Ναι. Και ποιο θα δώσει τώρα ένα παράδειγμα, για δώστε μας ένα παράδειγμα. Εγώ, η μικρή μας ρεαλίστρια. Α, θα δώσω το παράδειγμα της παραλίας τώρα. Ναι. Για πάμε. Για να δώσω παράδειγμα. Έλα. Δεν ξέρω. Καταρχάς κάτσε να βρούμε τι είναι. Για βρες τι σημαίνει. Άσπρο κόλλο που έχει νύφη, να είχαμε κι εμείς η γύφτη. Καλά, προφανώς τώρα ναι, υπάρχει αυτό και το ρατσιστικό κτλ. Πάνω στο γύφτος δεν είναι μόνο γύφτος. Μπορεί να είναι και καλά έχει συνδεθεί με το ότι είσαι. Ο δεύτερος, δευτεράτζα. Ότι είσαι δευτεράτζα. Ενώ η νύφη είναι στα καλύτερά τη. Λοιπόν, λαϊκό γνωμικό το οποίο δεν το ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, που δηλώνει φθόνο για κάτι που είναι των πραγμάτων αδυνατό να αποκτήσουμε. Οπα, οπότε. Σε μένα πάει πιο κοντά η ανάλυση. Ωραία, φίλε, πώς μας ξέρει. Έχει τελείως... Όχι, εγώ το ψηλό έπιασα στον αέρα, έτσι λίγο. Έχει τοπικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιείται σε περίπτωση όπου μία σύγκριση με κάτι ανώτερο από εμάς και το σχετικό ευκολόγιο έχει απόλυτος θεωρητική υφή τύπου να είχαμε και να λέγαμε και κούτες να φουμερέναμε. Τι ξέρετε αυτό. Και κάθε πρακτικό αντίκρισμα, καθώς η φύση των πραγμάτων δεν αλλάζει. Δεν σου πω κάτι, παιδάκι μου. Δεν δηλαδή δεν θα κάνω, σε βάζω να κάνεις ανάγνωση να πω δύο-τρεις φορές. Είσαι στο δημοτικό. Χρησιμοποιείται σε παιδί. Διάβαζε καθαρά και μην γελά. Χρησιμοποιείται. Είσαι το σώμα. Τι να
αυτό το πράγμα τώρα. Χρησιμοποιείται σε περίπτωση όπου μία σύγκριση με κάτι ανώτερο από εμάς και το σχετικό εχολόγιο έχει απόλυτη θεωρητική υφή. Ναι, θεωρητικά το προσεγγίσαμε κι εμείς. Αποκομμένη από το παραδοσιακό αυτό πλαίσιο, η φράση μπορεί να υποθεί και εντελώς κυριολεκτικά στη θέα ενός ωραίου ασπουδαίου κόλλου. Όλοι μέσα μπήκαμε. Δεν το είπε. Ναι, ασπουδαίου κόλλου. Πέτυχε και εσύ ένα στα 10 τώρα, εντάξει, το πει. Παράδειγμα, ακούστε. Άσπρο κόλλο που έχει νύφη να είχαμε κι εμείς η γύφτη. Είναι πολύ εύκολο να στον πάρω ένα νησιό του SV2 και να πω ένα μύριο άκυρα πράγματα και να πει στον αυτό μου ότι είμαι σε καλύτερη θέση από αυτόν. Ναι, είναι, είναι αυτό το ταξικό που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, okay. Το παλέψαμε καλά. Εντάξει, ψηλά μου απάντησε. Το παλέψαμε καλά.